Όλα αυτά τα 2 χρόνια έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε η υπόθεση Γιώργου Καραϊβάζ να μην ξεχαστεί. Ασκήθηκαν τρομερές πιέσεις. Μία μέρα μετά την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, η χείρα του δημοσιογράφου πέρασε την πόρτα του ανακριτή για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έχουμε την πρώτη θετική έκβαση στην υπόθεση του Γιώργου μας. Φαίνεται να αρχίζει να ξετυλίγεται ο μύτος της Αριάδνης με αφορμή την προφυλάκηση. Τη στιγμή που έχουμε μία προσωρινή κράτηση, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, φρονώ το ότι οι ενδείξεις που χρειάζονται, αν μη τι άλλο, υπάρχουν. Σχεδόν μία ώρα παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η Στάθα Αλεξανδροπούλου, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας για τη δολοφονία του σύζυγου της. Εμένουμε ότι η δικαίωση είναι για τη μνήμη του. Εμείς δεν πρόκειται να δικαιωθούμε, γιατί μόνο με ένα θαύμα θα δικαιωνόμασταν να γυρίσει ο Γιώργος πίσω. Ο Γιώργος ο Καραϊβάζ δεν φοβότανε κάτι, δεν είχε ποτέ άγχος για κάτι. Προφανώς η δολοφονία του συσχετίζεται με την δημοσιογραφία. Μετά από μια ανακριτική διαδικασία που διήρκησε 11 ώρες, αργά χθες βράδυ, οι 2 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι εντολείς μου περιμένουν να φτάσουμε πολύ ψηλά, να μην σταματήσουμε σε αυτά τα 2 άτομα, αν είναι αυτά. Θέλουμε να τους πραγματικούς ενόχους, θέλουν να τιμωρηθούν οι πραγματικοί εντολείς, οι ηθικοί αυτούργοι. Τα 2 αδέλφια 40 και 48 ετών αρνήθηκαν κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του δημοσιογράφου.